Η Ορθοδοξία βιώνεται να ψηλαφείς, να ζεις, να είσαι ήρεμος, γεμάτος, καλυμμένος, αναπαυμένος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, να ζεις από εδώ τον παράδεισο. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω η ώρα, είμαστε κανονικά με την ώρα μας. Ας αρχίσουμε, Σταύρο. Λοιπόν, όπως έχουμε προγραμματίσει από την αρχή του έτους, η τελευταία Κυριακή κάθε μηνός θα αφιερώνεται σε θέματα επικαιρότητας. Τώρα όμως συνέπεσε να έχουμε εμφάνιση του νέου τεύχους της Θεοδρομίας, το οποίο έχει επίσης πολλά θέματα επικαιρότητος μέσα. Τώρα ίσως και την άλλη Κυριακή δεν θα επανέλθουμε στα μαθήματα περί της Αγίας Τριάδος, τα οποία αφήσαμε, θα τα συνεχίσουμε, και να κάνουμε και την άλλη Κυριακή τα θέματα επικαιρότητος του μηνός Νοεμβρίου. Διότι κανονικά έπρεπε σήμερα να κάνουμε θέματα επικαιρότητος εκκλησιαστικής και άλλης που συνέβησαν μέσα στο Νοέμβριο. Υπάρχουν μερικά πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Αλλά όπως θα διαπιστώσετε, και στο τεύχος το νέο της Θεοδρομίας, το οποίο θα σας παρουσιάσω σήμερα, υπάρχουν πολύ ενδιαφέροντα θέματα επικαιρότητος. Μερικά μάλιστα είναι και, θα μπορούσα να πω, και θέματα και συμβολές ερευνητικές. Δηλαδή υπάρχουν ένα-δύο κείμενα, θα σας τα επισημάνω, τα οποία αυτοί που τα έγραψαν συνέβαλαν πάρα πολύ στην διασάφιση κάποιων θεολογικών θεμάτων και κάποιων εκκλησιαστικών θεμάτων. Ας αρχίσουμε λοιπόν να σας παρουσιάζω το περιοδικό Θεοδρομία, το νέο τεύχος. Το τεύχος αυτό είναι το τεύχος το τρίτο του 2023, τεύχος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου. Ορισμένοι το έχετε πάρει. Και σε κάθε τεύχος έχουμε χωρίσει τα περιεχόμενα σε ομάδες θεματικές. Ανάλογα με τα θέματα, χωρίζουμε το περιεχόμενο σε ομάδες. Έχουμε λοιπόν, η πρώτη ομάδα είναι ένα άρθρο του εκδότου, που πάντοτε είναι ένα δικό μου κείμενο, θα το δούμε. Μετά έχουμε ηθικά θέματα, λειτουργικά, παύλα ποιμαντικά, Ορθοδοξία, Ουκρανικό Αυτοκέφαλο, άλλη ενότητα, Οικουμένη, Οικουμενισμός, άλλη ενότητα, και μια τελευταία ενότητα, ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ας αρχίσουμε λοιπόν να βλέπουμε σύντομα τα θέματα. Γνωρίζω πως πολλοί από εσάς παίρνετε τη Θεοδρομία, αλλά όταν εγώ τα αναλύω εδώ, επισημαίνω τα πιο σημαντικά και βοηθάει και στην κατανόηση. Και πολλοί από εσάς δεν είστε συνδρομητές της Θεοδρομίας, άλλωστε και στο διαδίκτυο τώρα που μεταδίδεται αυτό το μάθημά μας εδώ, ακούν και αυτοί με ενδιαφέρον τα θέματα αυτά. Το πρώτο θέμα λοιπόν του εκδότου είναι ένα δικό μου κείμενο με θέμα «Αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Μολδαβίας». Η Μολδαβία, όπως θα ξέρετε, είναι ένα ανεξάρτητο κράτος, μέλος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, ανεξάρτητο, κανονικό κράτος η Μολδαβία, της οποίας όμως η Εκκλησία, όπως και η Εκκλησία της Ουκρανίας, υπάγεται στη δικαιοδοσία της Εκκλησίας της Ρωσίας. Δηλαδή, όπως ο Αρχιεπίσκοπος Ονούφριος, ο κανονικός Αρχιεπίσκοπος της Εκκλησίας της Ουκρανίας, υπάγεται στην Εκκλησία της Ρωσίας, και γι' αυτό έκανε πολύ μεγάλο λάθος και προκάλεσε πολύ μεγάλο σχίσμα ο Βαρθολομαίος, που παρεγνώρισε τον Ονούφριο, τον κανονικό Αρχιεπίσκοπο Ουκρανίας, και έκανε δική του Εκκλησία με τους σχισματικούς. Τώρα το ίδιο επιχειρείται να γίνει και στην Μολδαβία. Δηλαδή να κάνουμε και άλλο σχίσμα, όπως στην Ουκρανία, να κάνουμε και στη Μολδαβία σχίσμα. Και μου υπέβαλαν εκεί πρόσωπα από τη Μολδαβία, μου εζητήθη η γνώμη αν μπορεί και αν πρέπει η Εκκλησία του ανεξάρτητου και διεθνώς αναγνωρισμένου κράτους της Μολδαβίας να ζητήσει αυτοκεφαλία. Αν πρέπει να γίνει αυτοκέφαλη και η Εκκλησία της Μολδαβίας, διότι τώρα είναι αυτόνομη, δεν είναι αυτοκέφαλη, υπάγεται στην Εκκλησία της Ρωσίας, όπως η Κρήτη είναι αυτόνομη, αλλά υπάγεται στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και λέω εδώ, χωρίς να επεκταθώ σε λεπτομέρειες ιστορικοκανονικές αναλύσεις, που αν χρειαστεί θα το πράξω, θα διατυπώσω σύντομα τις απόψεις μου σύμφωνα με την ιεροκανονική μας παράδοση
και τις νεότερες εκκλησιολογικές εξελίξεις. Δεν θα σας το διαβάσω όλο το άρθρο, θα σας πω μόνο που καταλήγει το άρθρο μου αυτό. Καταλήγω στη θέση ότι αφού είναι ανεξάρτητο κράτος η Μολδαβία, μπορεί να ζητήσει αυτοκεφαλία. Όπως ανεξάρτητα κράτη η Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Ελλάδα, η Αλβανία, η Σερβία έχουν αυτοκέφαλες εκκλησίες, μπορεί και η Μολδαβία να ζητήσει αυτοκέφαλη εκκλησία, αλλά αυτό πρέπει να γίνει με την κανονική οδό και όχι με εισπίδηση όπως έκανε ο Βαρθολομαίος. Δηλαδή να ξεκινήσει πρώτα με το να επιτρέψει η Ρωσία να γίνει αυτοκέφαλη, να ζητήσουν την αυτοκεφαλία τους από τη Ρωσία πρώτα, να γίνουν μετά όλες οι συνεννοήσεις με τις άλλες ορθόδοξες εκκλησίες και με κοινή συνένεση, έτσι γίνεται, να αναγνωριστεί. Όχι να κάνει ο Βαρθολομαίος του κεφαλιού του, μόνος του να ανακηρύσει αυτοκέφαλα. Αυτό απαντώ στο κείμενο εδώ, βέβαια, και το στηρίζω στους ιερούς κανόνες και στην πράξη της εκκλησίας. Η δεύτερη ομάδα κειμένων αρχίζει, είναι τα θέματα τα ηθικά. Και πρώτο κείμενο είναι ενός πολύ καλού αρχιμανδρίτου, ιεροκήρυκος στην Ιερά Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας. Ήταν από τα πρόσωπα και τα πνευματικά παιδιά του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας, του Κοσμά, και στενός συνεργάτης του. Ελπίζω τώρα να μην έχει προβλήματα με τον νέο Μητροπολίτη που εξελέγει εκεί, ο οποίος ακολουθεί άλλη γραμμή, όχι την ορθόδοξη πατερική γραμμή. Ο πατήρ Παύλος λοιπόν εδώ έχει σαν θέμα «Η Εκκλησία κατ' οικονομίαν δέχεται τις προγαμιαίες σχέσεις». Και μας παραθέτει εδώ στην αρχή ένα γράμμα που του έστειλε μία κοπέλα, η οποία ρώτησε τον πνευματικό της αν επιτρέπει η Εκκλησία τις προγαμιαίες σχέσεις, και όπως το κάνουν τώρα οι περισσότεροι πνευματικοί, επιτρέπουν τις προγαμιαίες σχέσεις. Αυτό δεν είναι παράδοση της Εκκλησίας. Και ο πατήρ Παύλος εδώ, με πολύ καλό τρόπο, αναπτύσσει τη θέση της Εκκλησίας, ότι παρά το ότι έχει επικρατήσει τώρα το αντίθετο και σχεδόν όλοι πριν από το γάμο έχουν προγαμιαίες σχέσεις, εντούτοις απαντάει ότι αν θέλετε να γνωρίζετε τη θέση της Εκκλησίας, η Εκκλησία απαγορεύει τις προγαμιαίες σχέσεις, απαγορεύει μάλιστα την ιεροσύνη. Αν κάποιος θέλει να γίνει κληρικός και είχε προγαμιαίες σχέσεις, δεν επιτρέπει η Εκκλησία να χειροτονηθεί. Το δεύτερο θέμα είναι ενός ανωνύμου Πορφυρίτη, για τον οποίο διερωτώ με ποιος είναι αυτός ο Πορφυρίτης. Έχουμε κι άλλο κείμενο του, δύο κείμενα εδώ. Κάθε φορά που διαβάζω κείμενά του, είναι σαν να ακούω τη δική μου τη φωνή και τη δική μου τη σκέψη. Δηλαδή, κάλλιστα θα μπορούσε να πει κανένας, μήπως τα γράφει ο πατήρ Θεόδωρος αυτά και βάζει ψευδόνυμο. Είναι πάντοτε τα κείμενά του, πολύ προσεγμένα, πολύ καλά. Και εδώ έχει το κείμενό του ως τίτλο «Οι Άγιοι της Εκκλησίας και οι Άγιοι της Ιεράς Συνόδου». Ποιους Αγίους πρέπει να εμπιστευόμαστε? Και εδώ μας παρουσιάζει ο Πορφύριος ότι υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε «Μα αποφάσισε η Σύνοδος, δεν πρέπει να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία». Και γράφει εδώ ποιους να εμπιστευόμαστε. Τους Αγίους της Συνόδου, οι οποίοι μερικές φορές κάνουν του κόσμου τα λάθη και τις ανεκανονικές ενέργειες, ή τους Αγίους της Εκκλησίας? Οι Άγιοι της Εκκλησίας και οι Άγιοι της Ιεράς Συνόδου. Ποιους Αγίους πρέπει να εμπιστευόμαστε? Και το λέει αυτό διότι στηρίζεται σε ένα κήρυγμα που έκανε ο Φθιώτιδος, ο Μητροπολίτης Φθιώτιδος, ο οποίος επανειλημμένως λέει ότι πρέπει να ακολουθείτε τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, να ακολουθούμε τις αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου, εφόσον οι αποφάσεις της Ιεράς Συνόδου ακολουθούν τους Αγίους. Εμείς ακολουθούμε τους Αγίους, τη Συμφωνία των Αγίων, και όταν οι αποφάσεις της Συνόδου δεν συμφωνούν με τους Αγίους, δεν τις ακολουθούμε. Ένα άρθρο μετά ενός Μιχαήλ Βιδάλη, αυτό το αλίευσα από το διαδίκτυο, δεν τον γνωρίζω, έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα που μας απασχολεί και είναι σύντομο. Η αποτέφρωση αντίκειται στον πολιτισμό μας και στην Ορθοδοξία. Πολύ σύντομα αυτός ο Μιχαήλ Βιδάλης μας αναπτύσσει εδώ, δεν ξέρω αν έχω και την ιδιότητά του μπροστά στα περιεχόμενα. Ναι, Μιχαήλ Βιδάλης, διδάκτορ κοινωνιολογίας
αρχιτέκτον μηχανικός. Είναι επιστήμον και έλαβε τον κόπο να διαβάσει τους κανόνες της Εκκλησίας και λέει ότι η αποτέφρωση, το να καίμε δηλαδή τους νεκρούς, να τους πηγαίνουμε στα αποτεφρωτήρια, αντίκειται στον πολιτισμό μας και στην Ορθοδοξία. Είναι ένα καινούριο έθιμο που πάει σιγά σιγά να επικρατήσει. Και έχουμε επίσης μετά ένα άρθρο εδώ μιας κοπέλας, πνευματικού παιδιού του πατρός Νικολάου του Μανώλη και κόρης του Ελευθερίου του Κοσμίδη, τον οποίο γνωρίζουμε όλοι από την κατάνοιξη, της Κωνσταντίνας Κοσμίδου, η οποία έχει ένα άρθρο «Πώς τα δύο ελληνικά κράτη, η Ελλάδα και η Κύπρος, βάλθηκαν να καταστρέψουν την νεολαία τους με το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής». Και έχει εδώ μέσα δηλώσεις υφυπουργού παιδείας από την Κύπρο, επιτρόπου που επιτρέπει το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής στα σχολεία, που έχει περάσει βέβαια και στα δικά μας. Θα αρχίσουν να διδάξουν σεξουαλική αγωγή και στο άρθρο της αυτό ξεκινάει η Κωνσταντίνα παραθέτοντας τη γνώμη αυτής της επιτρόπου της Κύπριας, η οποία λέει: «Υπάρχει απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, κανένα παιδί δεν μπορεί να εξαιρεθεί από το νεοεποχήτικο αυτό μάθημα». Είπε αυτή ότι υπάρχει απόφαση ότι δεν μπορεί ακόμη και οι γονείς να θέλουν να εξαιρέσουν τα παιδιά τους από το μάθημα της σεξουαλικής αγωγής. Αυτό δεν επιτρέπεται και το ίδιο βέβαια ισχύει και για τα δικά μας τα σχολεία. Σιγά σιγά θα μας πάρουν τα παιδιά και θα τα κάνουν ό,τι θέλουν και θα τα διδάσκουν ό,τι θέλουν, και αν επεμβαίνουν οι γονείς, νομικά θα παίρνουν και την κηδεμονία των παιδιών από τους γονείς. Θα θεωρούν πως οι γονείς είναι ανάξιοι να παιδαγωγήσουν τα παιδιά τους και θα κάνουν αυτή τη δική τους την παιδαγωγία. Πηγαίνουμε στην άλλη ομάδα, λειτουργικά, ποιμαντικά. Ένας πρωτοπρεσβύτερος, Δημήτριος Αθανασίου, ο οποίος επίσης έχει και μία άλλη ιδιότητα. Πρωτοπρεσβύτερος είναι χημικός. Αυτός λοιπόν ο πρωτοπρεσβύτερος Δημήτριος Αθανασίου μας θίγει εδώ ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα περί επιταφείων και εγκομείων της Παναγίας. Γνωρίζετε όλοι σας ότι έχει επικρατήσει η συνήθεια στη γιορτή της Παναγίας του 15 Αύγουστο να κάνουμε επιτάφιο και να τις ψάλλουμε και εγκόμια, όπως κάνουμε στον Χριστό. Αυτό δεν είναι καλή συνήθεια. Εγώ πρέπει να σας πω κιόλας μάλιστα ότι και η δική μας γερόντισσα, όταν πρωτογνωριστήκαμε στην αρχή, πριν από 25, 20, 30 χρόνια κτλ., είχε την προετοιμαζόταν να κάνει εγκόμια και να ψάλει και τον επιτάφιο στην Παναγία. Το μοναστήρι είναι στην Παναγία την Παραμυθία. Και είπα, γερόντισσα, αυτό είναι καινούργιο έθιμο. Εγκόμια και επιτάφιο κάνουμε μόνο στον Χριστό. Αυτό το προνόμιο πρέπει να παραμείνει. Και μόνο στον τάφο της Παναγίας, μόνο στα Ιεροσόλυμα, εκεί που υπάρχει ο τάφος της Παναγίας, εκεί μόνο το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ψάλλει επιτάφιο και εγκόμιο στην Παναγία μας. Εδώ λοιπόν μάλιστα αυτός ο πρωτοπρεσβύτερος, ο χημικός, έχει αποφάσει συνόδου, παλιά συνόδου δικής μας, της Ελλάδος Ορθόδοξη, που απαγόρευε να ψάλλονται εγκόμια και επιτάφιος της Παναγίας και έχει εδώ τα σχετικά κείμενα. Ένα άλλο ενδιαφέρον άρθρο επίσης μας έχει εδώ στο τεύχος αυτό ο Χαράλαμπος Βουρουτζίδης. Ο Χαράλαμπος Βουρουτζίδης είναι ένας ιστορικός συγγραφέας, δημοσιογράφος, Σεραίος, ο οποίος κι άλλες φορές μας έχει δώσει και δημοσιεύσει με κείμενά του. Εδώ λοιπόν ασχολείται ο Βουρουτζίδης με το θέμα «Ο συνεορτασμός του Πάσχα». Ξέρετε πως ετοιμάζεται από το Φανάρι και από το Βατικανό και από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών να οριστεί μία ημέρα κοινού εορτασμού του Πάσχα. Και μας έχει εδώ όλη την ιστορία ο κύριος Βουρουτζίδης, όλη την ιστορία πώς ξεκίνησε, πώς αντέδρασαν καταρχήν οι πατριάρχες δικοί μας, πολύ σοβαροί πατριάρχες, ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε σε τίποτε το Πάσχα. Το Πάσχα πρέπει να γιορτάζεται όπως όρισε η πρώτη ενικαία Οικουμενική Σύνοδος. Και έχει όλα τα κείμενα εδώ και όλους τους δικούς μας τους οικουμενιστάς, όπως έγινε και αλλάξαμε το ημερολόγιο,
Από μασόνους έγινε αυτή η αλλαγή του ημερολογίου, από μασόνους οικουμενιστάς. Έτσι τώρα πάνε να μας αλλάξουν και τον εορτασμό του Πάσχα, να το γιορτάζουμε σε μια σταθερή ημερομηνία, σε μια σταθερή Κυριακή, το πρώτο δεκαήμερο του Απριλίου. Και παραθέτει εδώ ο κύριος Βουρουτζίδης, πολύ καλός δημοσιογράφος και συγγραφεύς ιστορικός των Σερών, παραθέτει όλες τις παλιές σχετικές αποφάσεις συνόδων με πολύ σκληρά λόγια που απαγορεύουν τον εορτασμό του Πάσχα μαζί με τους Λατίνους και πολύ περισσότερο και μαζί με τους Προτεστάντες. Τώρα λοιπόν δεν τα ξέρει ο Βαρθολομαίος αυτά που οι προκάτοχοι του, πολύ μεγάλοι πατριάρχες, είχαν αποφασίσει ότι ποτέ δεν πρέπει να εορτάσουμε το Πάσχα, να καταλήξουμε σε κοινό εορτασμό του Πάσχα, καταργώντας την απόφαση της πρώτης Ελληνικής Οικουμενικής Συνόδου. Θα γιορτάσουμε τώρα τα 1700 χρόνια για την πρώτη Ελληνική Οικουμενική Σύνοδο και συγχρόνως θα καταργήσουμε τον κανόνα της. Θα πανηγυρίσουμε για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο και συγχρόνως την ίδια στιγμή που θα γιορτάζουμε για την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο θα ανατρέψουμε την απόφασή της για τον εορτασμό του Πάσχα και θα ορίσουμε έναν κοινό εορτασμό. Αυτό, επαναλαμβάνω, είναι ανάμεσα σε αυτά τα οποία εγώ προσδοκώ ότι θα ξυπνήσει κάποιες ορθόδοξες συνειδήσεις. Ένα θέμα που θα αναγκάσει και μερικούς δικούς μας επισκόπους, οι οποίοι τώρα δεν καταλαβαίνουν και συμπορεύονται με τους οικουμενιστάς, να πούνε πού θα φτάσουμε, θα τα αλλάξουμε όλα. Θα αλλάξουμε και το Πάσχα, πότε γιορτάζουμε το Πάσχα και να το κάνουμε. Μέσα στη συνείδησή μου υπάρχει, μπορεί να κάνω λάθος, ότι κάποιοι δεν θα το αντέξουν αυτό. Δεν θα δεχτούν τον κοινό εορτασμό του Πάσχα μαζί με τους Λατίνους. Και αν μερικοί το κάνουν, θα προκληθούν πάλι σχίσματα. Όπως προκλήθηκαν σχίσματα με το νέο ημερολόγιο, έτσι θα προκληθούν σχίσματα και για τον κοινό εορτασμό του Πάσχα. Ήδη πρέπει να σας πω ότι στην Ουκρανία, εκτός του σχίσματος που προκάλεσε ο Βαρθολομαίος με την αυτοκέφαλη εκκλησία, δημιουργείται και άλλο σχίσμα με θέμα το ημερολόγιο. Δηλαδή, ενώ μέχρι τώρα οι Ουκρανοί, όλοι οι Ουκρανοί και οι σχισματικοί, είχαν το παλιό ημερολόγιο και γιόρταζαν τα Χριστούγεννα με το παλιό ημερολόγιο, αποφάσισε ο Ζελένσκι, κάθε μέρα τον βλέπουμε στην τηλεόραση με τον πόλεμο, αποφάσισε νομοθετικά ο Ζελένσκι να υιοθετήσει το νέο ημερολόγιο. Όλοι εκεί έχουν το παλιό ημερολόγιο. Και οι Ουκρανοί, όλοι και οι Ρώσοι. Να υιοθετήσει το νέο ημερολόγιο, επομένως εφέτος στην Ουκρανία θα έχουμε χωριστό εορτασμό των Χριστουγέννων. Οι σχισματικοί του Ζελένσκι και του Επιφανίου θα γιορτάσουν με το νέο ημερολόγιο μαζί μας τα Χριστούγεννα, ενώ οι άλλοι του Ονουφρίου, του κανονικού επισκόπου, θα γιορτάσουν τα Χριστούγεννα κατά το παλιό ημερολόγιο, μαζί με τους Ρώσους, μαζί με τους Σέρβους, μαζί με τα Ιεροσόλυμα, μαζί με το Άγιο Όρος κτλ. Εκθέτει λοιπόν εδώ ο κύριος Βουρουτζούδης όλων αυτών τον προβληματισμό, με πολύ καλό τρόπο παραθέτει τις σχετικές αποφάσεις των Πατριαρχών. Είχα σημειώσει εδώ να σας διαβάζω και μερικά αποσπάσματα, αλλά δεν θα μας πάρει η ώρα, γιατί θέλω να σας διαβάσω παρακάτω κάτι επίσης πολύ ενδιαφέροντο. Και έχω επίσης και εδώ ένα κείμενο της Ελένης Παπασταματάκη. Η Ελένη Παπασταματάκη είναι η σύζυγος του Σταύρου που είναι εδώ. Είναι πνευματική κόρη του πατρός Νικολάου του Μανώλη. Η Ελένη Παπασταματάκη είναι θεολόγος, δεν κάνω λάθος. Είναι θεολόγος, η οποία έχει εδώ ένα κείμενο στα ηθικά. Σοκ, ο νεοχειροτονηθής επίσκοπος Φιλομιλίου απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως με την προσθήκη του Φιλιόκβε. Μια στιγμή δεν είναι τα ηθικά, αυτά πήγαμε στα οικουμενικά μάλλον. Και του Βουρουτζίδη ήταν στα οικουμενικά. Ναι. Και λειτουργικά, ποιμαντικά, ο συνεορτασμός του Πάσχα. Ναι, ο νεοχειροτονηθής επίσκοπος Φιλομιλίου απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως με την προσθήκη του Φιλιόκβε. Τι είναι αυτό, τι απαντάει η Εκκλησία της Αλβανίας. Στο Οικουμενικό Πατριαρχείο στις 25 Ιουλίου του 2023, τώρα, πριν από κάνα δύο μήνες, στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, στο Φανάρι, έλαβε χώρα η χειροτονία εις επίσκοπων του πατρός Θεοφάνη Κόγια Αλβανού, Ορθοδόξου,
κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αμερικής Ελπιδοφόρου στο Φανάρι και παρόντος του Βαρθολομαίου. Τι έγινε λοιπόν εκεί, όταν χειροτονήθηκε αυτός ο Αρχιμανδρίτης Επίσκοπος Αλβανός? Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της χειροτονίας, ο νέος επίσκοπος απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως με το φιλιόκβε. Οι παπικοί έχουν το φιλιόκβε. Δηλαδή όταν λέει και στο πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, οι παπικοί λένε το εκ του Πατρός και εκ του Υιού. Το εκ του Υιού είναι φιλιόκβε. Φίλιους φίλοι είναι ο Υιός. Το κβε είναι το και εκ του Πατρός. Φανταστείτε τώρα, ένας ορθόδοξος επίσκοπος μέσα στο Φανάρι χειροτονήθηκε από την Ελπιδοφόρο παρόντος του Βαρθολομαίου και απήγγειλε το σύμβολο της πίστεως με το φιλιόκβε, λέγοντας και εκ του Πατρός εκπορευόμενο. Ευτυχώς διαμαρτυρήθηκε η Εκκλησία της Αλβανίας, η οποία εγνώριζε το πνευματικό ποιόν αυτού του Αρχιμανδρίτου και λέει δεν φτάνει που δεν μας ρωτήσετε που τον κάνατε επίσκοπο, τον επιτρέψατε για τη χειροτονία του να πει το σύμβολο της πίστεως με το φιλιόκβε. Και μας παρουσιάζει τα σχετικά κείμενα εδώ η κυρία Παπασταματάκη. Ο νεοχειροτονηθής επίσκοπος Φιλομιλίου απαγγέλει το σύμβολο της πίστεως με την προσθήκη του φιλιόκβε, τι απαντάει η Εκκλησία της Αλβανίας. Και διαμαρτυρήθηκε η Εκκλησία της Αλβανίας προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη για όλα αυτά. Το άλλο άρθρο είναι του Ελευθερίου Κοσμίδη, τον κύριο Κοσμίδη, τον Ελευθέριο τον Κοσμίδη, ο οποίος είναι από τα βασικά στελέχη του Ιστολογίου Κατάνοιξης, μαζί με τους άλλους αδελφούς στο επιτελείο, γράφει συχνά άρθρα στο Ιστολόγιο Κατάνοιξη. Εδώ μας έχει ένα κείμενο «Πανηγυρίζουσα δεσποτοκρατία στην Κύπρο». Δηλαδή πανηγυρικά στην Κύπρο οι επίσκοποι, ιδιαίτερα ο αρχιεπίσκοπος, δεν υπολογίζουν ούτε συνόδους, ούτε τη γνώμη των άλλων και κάνουν ό,τι θέλουν. Δεσποτοκρατία, πανηγυρίζουσα δεσποτοκρατία στην Κύπρο. Και μας γράφει εδώ ο κύριος Κοσμίδης κάποια γεγονότα και στο τέλος επικαλείται και δικές μου γνώμες εδώ ότι η Εκκλησία δεν είναι επισκοποκεντρική, δεν κάνει ο επίσκοπος ό,τι θέλει, η Εκκλησία είναι χριστοκεντρική. Όλα πρέπει να γίνονται με το όνομα και με τη διδασκαλία του Χριστού. Πηγαίνουμε στα διορθόδοξα και στο ουκρανικό αυτοκέφαλο. Εδώ υπάρχει επίσης ένα ενδιαφέρον θέμα, πάλι με την Μολδαβία. Σας είπα το πρώτο μου άρθρο για τη Μολδαβία, που με ρώτησαν αν μπορεί η Μολδαβία να γίνει αυτοκέφαλη εκκλησία όπως η Ουκρανία. Μετά είχα δεύτερη ενόχληση, εκτός από το ερώτημα που μου υπέβαλαν. Με πολύ χαρά ανταποκρίνομαι σε παράκληση κληρικών της κανονικής εκκλησίας της Μολδαβίας να προλογίσω κείμενο ιστορικοκανονικής μελέτης που μου απέστειλαν με τίτλο «Η Μητρόπολη Κισινάου και Πάσης Μολδαβίας είναι η κανονική ορθόδοξη εκκλησία στη δημοκρατία της Μολδαβίας». Κληρικοί λοιπόν της Μολδαβίας συνέταξαν ένα κείμενο, ένα μικρό βιβλίο και ήθελα να το προλογίσω εγώ και να τους πω τη γνώμη μου για το κείμενο αυτό που συνέταξαν. Πώς προέκυψε το θέμα αυτό? Δέστε τώρα πώς περιπλέκονται τα ορθόδοξα πράγματα. Οι Μολδαβοί έχουν συγγένεια με τους Ρουμάνους και η γλώσσα που μιλούν είναι σχεδόν ρουμανική. Πρόκειται για παλιά εδάφη τα οποία η Ρωσία προσήλτησε στη Ρωσία, αλλά που είναι 200 χρόνια που έγινε τώρα αυτή η προσάρτηση της Μολδαβίας. Έγινε ανεξάρτητο κράτος η Μολδαβία, αλλά εκκλησιαστικά εξακολουθεί να ανήκει στην Εκκλησία της Ρωσίας. Και εδώ λοιπόν λένε ότι η Μητρόπολη, το βιβλίο έχει τίτλο «Η Μητρόπολη Κισινάου», Κισινάου είναι η πρωτεύουσα της Μολδαβίας, «Η Μητρόπολη Κισινάου και Πάσης Μολδαβίας είναι η κανονική ορθόδοξη εκκλησία στη δημοκρατία». Γιατί το γράφουν αυτό? Διότι επιχειρείται τώρα στη Μολδαβία να υπάρξει και μια άλλη εκκλησία, όπως έγινε στην Ουκρανία, που οι σχισματικοί έκαναν άλλη εκκλησία κοντά στην κανονική εκκλησία του Ουκρανίου. Τώρα πάνε να κάνουν το ίδιο και στην Μολδαβία. Και πώς το κάνουν αυτό? Υπάρχει μια ρουμανική μητρόπολη, η Μητρόπολη Βεσσαραβίας, μέσα στο κράτος της Ρουμανίας.
Αυτός λοιπόν ο Μητροπολίτης Βεσσαραβίας του επετράπει να πηγαίνει στην Μολδαβία, τον επέτρεψε η Εκκλησία να πηγαίνει στην, και να έχει και αυτός μέσα στην Μολδαβία δικούς του πιστούς, ενώ η κανονική του έδρα είναι μέσα στη Ρουμανία. Τώρα λοιπόν αυτός ξεσηκώνει τους Μολδαβούς, ο Μητροπολίτης Βεσσαραβίας, ο Ρουμάνος, ξεσηκώνει τους Μολδαβούς και τους λέει: γιατί να είμαστε με τους Ρώσους, γιατί εμείς να είμαστε με τη Ρωσική Εκκλησία, δέστε που πάει το πρέμα. Πρέπει κι εσείς, όχι να κάνετε δική σας Εκκλησία, κανονική Εκκλησία, να ενταχθείτε στην Ρουμανική Εκκλησία. Ή εν πάση περιπτώσει να αποσπαστείτε από την. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Βαρθολομαίος στην Ουκρανία, επιχειρείτε τώρα με ένα Μητροπολίτη της Ρουμανικής Εκκλησίας, Ρουμάνου, τον Μητροπολίτη Βεσσαραβίας, να γίνει και στη Μολδαβία και να υπάρξει και εκεί. Και εκθέτω εδώ εγώ τις σκέψεις. Είναι μια πολύ καλή μελέτη αυτή που μου έστειλαν. Τη διάβασα και εκθέτω σαν δάσκαλος πανεπιστημιακός, σαν πραγματογνώμων, εκθέτω τις σκέψεις μου γύρω από το θέμα αυτό. Ένα άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον κείμενο που δημοσιεύεται εδώ είναι ένα κείμενο του πατρός Αναστασίου Γκοτσόπουλου, γύρω από το οποίο δημιουργήθηκε πολύ θόρυβος και εξαιτίας του οποίου τιμώρησε ο Μητροπολίτης Πατρών τον πατέρα Αναστάσιο Γκοτσόπουλο με τρίμηνη αργία. Συμβαίνουν φοβερά πράγματα. Να σας πω μάλιστα ότι κατά τη γνώμη και τη δική μου και πολλών άλλων, το κείμενο αυτό και η τιμωρία του πατρός Αναστασίου έχει σχέση και με την νέα αγιοκατάταξη που έγινε από το Οικουμενικό Πατριαρχείο του πατρός Γερβασίου Παρασκευοπούλου. Αυτόν τον μήνα τον Νοέμβριο θα ακούσατε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο έκανε δύο νέους Αγίους, τον πατέρα Γερβάσιο Ραπτόπουλο, συγγνώμη, όχι Παρασκευόπουλο, τον πατέρα Γερβάσιο Ραπτόπουλο στην Πάτρα και τον πατέρα Αθανάσιο Χαμακιώτη στην Αττική κάπου εκεί, στη Μητρόπολη. Είναι και οι δύο πολύ καλοί κληρικοί και δεν έγιναν αναξίως, δεν αγιοκατατάχθηκαν αναξίως, ήταν στη ζωή τους Άγιοι και στη συνείδηση των ανθρώπων είναι Άγιοι και οι δύο. Και οι δύο, και ο πατήρ Γερβάσιος Ραπτόπουλος και ο πατήρ Αθανάσιος. Αυτά όμως τα χρησιμοποιεί δυστυχώς ο Βαρθολομαίος για δύο λόγους. Πρώτα, χρησιμοποιεί τρόπον ώστε να δείχνει σε εμάς τους Ορθοδόξους ότι βλέπετε εγώ τι καλός είμαι. Πρόσωπα που έχουν άγια ζωή, εγώ παίρνω την πρωτοβουλία και τους κάνω Αγίους. Γιατί με κατηγορείτε, λέει ο Βαρθολομαίος, λέει το φανάρι. Και το δεύτερο χειρότερο, είναι ότι μερικές φορές αυτά γίνονται και αντικείμενο πιέσεων και συναλλαγών. Τι σημαίνει αυτό? Του πατρός Γερβασίου του Ραπτοπούλου των Πατρών, ο φάκελος για την αγιοκατάταξή του έχει υποβληθεί εδώ και πολλά χρόνια στο φανάρι και δεν έκανε την αγιοκατάταξη. Προφανώς γιατί περίμενε κάποια ευκαιρία να ασκήσει πιέσεις ή να κάνει κάποια συναλλαγή. Έκανε συναλλαγή με τον πατέρα Αναστάση τον Κοτσόπουλο. Δηλαδή δεν θα, είπε στον Μητροπολίτη Πατρών, δεν θα σου κάνω, γιατί ο Μητροπολίτης Πατρών ζήτησε την αγιοκατάταξη, δεν θα σου κάνω αγιοκατάταξη του Γερβασίου αν δεν τιμωρήσεις τον Κοτσόπουλο και αν δεν τον συμμαζέψεις. Και μόλις τον συμμάζεψε και τον τιμώρησε, σε ένα μήνα ανακοίνωσε την αγιοκατάταξη. Αυτά γίνονται στον Ορθόδοξο χώρο, για να μην επισέλθω και σε άλλα θέματα που συμβαίνουν, συναλλαγές με τις πολλές αγιοκατατάξεις που γίνονται τελευταία, που κατήντησαν να είναι μόδα, χωρίς να εννοώ ότι γίνονται αναξίως. Μερικές ίσως, όπως της Γαβηλίας, της Γερόντας Γαβηλίας, αυτή δεν έπρεπε να γίνει σίγουρα. Αλλά ακόμη και για τις άλλες που γίνονται, τι βιάζεστε? Είπα το παράδειγμα της Αγίας Θεοφανούς. Και το λέω για να το ακούσουν από το διαδίκτυο όσοι το ακούσουν και να το μεταδώσουν. Το λέω στα κηρύγματά μου για την Αγία Θεοφανό. Η Αγία Θεοφανό, η οποία τιμάται ιδιαιτέρως ως Αγία στην Ιερά Μονή της Αγίας Αναστασίας, της φαρμακολήτριας εκεί, είναι η ιδρύτρια του μοναστηριού της Αγίας Αναστασίας, η Αγία Θεοφανό, η οποία ήταν σύζυγος του αυτοκράτορος Λέοντος του Σοφού, ενός πολύ μεγάλου αυτοκράτορος σύζυγος, και η οποία στη ζωή της ήταν Αγία, όντως Αγία. Μέσα στα ανάκτορα ζούσε σαν ασκήτρια, βασίλισσα ούσα, ζούσε σαν ασκήτρια.
Όταν λοιπόν κοιμήθη η Αγία Θεοφανώ, ο σύζυγός της, που ήταν λίγο και ζωηρούλης και είχε σχέσεις μετά και με άλλες γυναίκες, γνωρίζοντας πόσο η σύζυγός του η Θεοφανώ ήταν Αγία, δεν είναι εύκολο πράγμα ένας σύζυγος να πει για τη γυναίκα του είναι Αγία, γιατί όταν συναναστρεφόμαστε τα ζεύγη μεταξύ μας, ξέρουμε ο καθένας τα ελαττώματα του άλλου. Και δεν είναι εύκολο να σχηματίσουμε την εντύπωση για τη γυναίκα μας, για τον άνδρα μας, ότι είναι Αγία, ότι είναι Άγιος. Ο Λέων λοιπόν είπε ότι η Αγία Θεοφανώ είναι Αγία και της έκτισε ναό στην Κωνσταντινούπολη. Όταν λοιπόν έκτισε το ναό της Αγίας Θεοφανούς, πήγε στη σύνοδο στον Πατριάρχη και του λέει: «Θέλω επίσημα να αγιοκατατάξετε, να πάρετε απόφαση να αγιοκατατάξετε την Βασίλισσα, πανίσχυρο στο αυτοκράτορα, την Θεοφανώ και να την εορτάρετε στο εξής ως Αγία». Αντέδρασε η σύνοδος. Και λέει, έτσι εύκολα γίνονται οι Άγιοι, γι' αυτό το λέω. Έτσι εύκολα γίνονται οι Άγιοι. Μέχρι προχθές τη Θεοφανώ την είχαμε εδώ ανάμεσά μας. Άφησε βασιλιά να περάσει λίγος χρόνος, μη θέλεις αμέσως. Τώρα αμέσως περνούν 10-15 χρόνια, όλοι θέλουν τους γεροντάδες τους, τους γνωστούς τους, να τους κάνουν Αγίους. Αφήστε να περάσουν λίγα χρόνια, να περάσει τη συνείδηση του κόσμου, να υπάρχουν θαύματα, να υπάρχουν σημεία ότι είναι Άγιοι. Και ο Αυτοκράτορ υποχώρησε. Υποχώρησε, δεν αντέδρασε στην απόφαση του Πατριαρχείου και τη Συνόδου και ούτε τον ναό. Και αφιερώθηκε ο ναός αντί της Αγίας Θεοφανούς στους Αγίους Πάντες. Από τότε άρχισε η γιορτή των Αγίων Πάντων και ο ναός των Αγίων Πάντων και ενισχύθηκε η γιορτή. Υπήρχε η γιορτή, αλλά ενισχύθηκε. Και είπε ο Αυτοκράτορ, εντάξει, ας μην κάνουμε την Θεοφανώ Αγία. Αν η Θεοφανώ είναι Αγία, ας γιορτάζει με τους Αγίους Πάντες. Τους Αγίους Πάντες θα γιορτάζουμε όλους τους Αγίους. Αν λοιπόν είναι Αγία, τι βιάζεστε? Αν οι γεροντάδες σας είναι Άγιοι, ας γιορτάζουν με τους Αγίους Πάντες. Και εν πάση περιπτώσει δεν παθαίνουν τίποτε. Αν στα μάτια του Θεού είναι Άγιοι, δεν έχουν ανάγκη από τα δικά μας τα εγκόμια. Ο Θεός αναδεικνύει τους Αγίους, δεν τους αναδεικνύουμε εμείς τους Αγίους. Αν η Θεοφανώ είναι Αγία, αποδείχθηκε μετά ότι είναι Αγία η Αγία Θεοφανώ, γι' αυτό και μπήκε μετά στη συνείδηση του κόσμου. Γι' αυτό και την έχουμε και στην Αγία Αναστασία ως ιδρύτια του μοναστηριού. Εδώ λοιπόν για ποιο λόγο τον τιμώρησε? Κοιτάξτε τώρα ποια αφορμή βρήκαν για να τιμωρήσουν τον πατέρα Αναστάσιο. Και μόλις τον τιμώρησε τον πατέρα Αναστάσιο, σε ένα μήνα ανακοινώθηκε η αγιοκατάταξη του πατρός Γερβασίου Ραπτοπούλου. Τι έκανε ο πατέρα Αναστάσιος και τον τιμώρησαν? Τι έκανε? Ο πατέρα Αναστάσιος, όπως έχω γράψει και τον έχω επενέσει, εγώ επενού νέους ανθρώπους, νέους επιστήμονες και νέους κληρικούς ορθοδόξους. Ο πατήρ Αναστάσιος είναι από τους καλύτερους κανονολόγους που διαθέτει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Όχι μόνο η Εκκλησία της Ελλάδος, η Ορθόδοξη Εκκλησία, πολύ καλύτερος και από τους καθηγητάς του κανονικού δικαίου στις θεολογικές σχολές. Έχει γράψει εξαιρετικές μελέτες. Αν ήμουν εγώ στη θεολογική σχολή, θα τον προωθούσα να γίνει καθηγητής του κανονικού δικαίου. Τι έγραψε ο πατήρ Αναστάσιος? Εδώ έχουμε το κείμενό του. Ουκρανικό αυτοκέφαλο, ένας αποκαλυπτικός διάλογος. Τι είναι αυτός ο αποκαλυπτικός διάλογος για το ουκρανικό αυτοκέφαλο? Μας λέει ότι λίγο πριν γίνει η σύνοδος του Κολυμπαρίου, κατά την τελευταία φάση της προετοιμασίας της λεγόμενης Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2016, τον Ιούνιο έγινε το Κολυμπάρι, τον Ιανουάριο, 5-6 μήνες νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε στο Ορθόδοξο Κέντρο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Γενέβη της Ελβετίας σύναξη των προκαθημένων των αυτοκεφάλων Ορθοδόξων Εκκλησιών. Συναντήθηκαν οι Πατριάρχες και μαζί με τους Πατριάρχες ήταν και ο Ρωσίας τότε και ήταν και ο Νούφριος, ο κανονικός επίσκοπος. Εκεί δηλαδή αυτά τα οποία συζήτησαν σε αυτή τη σύναξη τον Ιανουάριο δημοσιεύθηκαν στα πρακτικά της συναντήσεως. Ο πατέρας Αναστάσιος λοιπόν ζήτησε τα πρακτικά που έχουν δημοσιευθεί. Κακό πράγμα είναι να πάρω και τα πρακτικά και να τα μελετήσω. Πήρε λοιπόν τα πρακτικά και τα μελέτησε ο πατέρας Αναστάσιος και μας παρουσιάζει εδώ τι ελέγχθη, τι είπε ο Βαρθολομαίος, τι είπε ο Νούφριος,
Τι είπε ο Μόσχας για το θέμα του αυτοκεφάλου της Ουκρανίας. Εκεί λοιπόν ο Βαρθολομαίος υποσχέθηκε ρητά, μία και δύο και τρεις φορές, και τα έχει ο πατήρ Αναστάσιος μέσα εδώ, δημοσιεύει, επιλέξει τα πρακτικά. Σας υπόσχομαι, λέει, στον Μόσχας και στον Ονούφριο, ότι δεν πρόκειται να κάνω αυτοκέφαλο στους σχισματικούς της Ουκρανίας. Ψεύδεται. Και μάλιστα του είπε ο Μόσχας, τώρα Παναγιώρατε εσείς μας λέτε αυτό, αλλά υπάρχει η γνώμη ότι αφού θα γίνει η σύνοδος εσείς θα προχωρήσετε και δεν θα τηρήσετε το λόγο σας. Όχι, λέει, θα κυτηρήσω εγώ, δεν πρόκειται ποτέ να κάνω τους σχισματικούς αυτοκέφαλη εκκλησία. Και αυτά που αυτές τις υποσχέσεις του Βαρθολομαίου τις παρουσιάζει εδώ ο πατήρ Αναστάσιος, και επειδή με το άρθρο αυτό εξετέθη ο Βαρθολομαίος να λέει ψέματα. Εσύ προηγουμένως έλεγες πως δεν πρέπει ποτέ να κάνεις αυτοκέφαλη εκκλησία, την εκκλησία της Ρουμανίας. Και έχει εδώ ο πατήρ Αναστάσιος από τα πρακτικά, τι είπε, αποσπάσματα από τα πρακτικά. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης. Όλα εδώ, τι είπε επιλέξει ο Βαρθολομαίος. Λέει λοιπόν ο Βαρθολομαίος, μακαριώνεται προς τον Μόσχας. Άφησα στο τέλος την απάντηση επί του πλουσίου κειμένου της αγορεύσεώς σας και τα λοιπά, και λέει, καταρχήν καλωσορίζω όλη την αντιπροσωπεία σας και χαίρομαι διότι σε αυτήν συμπεριλαμβάνεται και ο Μητροπολίτης Κιέβου Ονούφριος ο κανονικός, τον οποίον όλοι εδώ οι παρόντες αναγνωρίζουμε ενός των μόνων κανονικών ιεράρχην της Ορθοδόξου Εκκλησία μας. Μόνος κανονικός ιεράρχης ο Ονούφριος, και τώρα τον έχουν υποδιωγμόν. Γιατί έκανε άλλον ιεράρχιο ο Βαρθολομαίος μέσα στην Ουκρανία. Επειδή λοιπόν ο πατήρ Αναστάσιος τα αποκάλυψε όλα αυτά, στεναχωρέθηκαν κάποιοι πατριαρχικοί και έγραψαν στον Μητροπολίτη Πατρών, τι τον αφήνεις αυτόν τον ιερέα σου τον Κοτσόπουλο να εκθέτει τον Οικουμενικό Πατριάρχη, γιατί δεν τον τιμωρείς. Προφανώς για τον λόγο αυτό ο Πατρών έβαλε στον πατέρα Αναστάσιο τρίμηνη αργία. Στη συνέχεια βέβαια δημοσιεύω και ένα κείμενο εδώ, ότι ορθόδοξοι πιστοί των πατρών, μετά από το κείμενο αυτό, ορθόδοξοι πιστοί των πατρών γράφουν προς τον Μητροπολίτη Πατρών, χειροταψάλουν καλά, καλά δεν τρέπεστε όλοι εσείς, έναν ορθοδοξότατο ιερέα, κανονικότατο ιερέα, ο οποίος δεν είναι αποτυχισμένος, αλλά είναι ορθόδοξος ιερεύς. Τον ξέρετε όλοι σας το πατέρα Αναστάσιο, τον τιμωρήσατε, και το κείμενο αυτό το υπογράφουν 240 πιστοί ορθόδοξοι των πατρών και λένε στον Πετρών, κακώς τιμωρήσατε τον πατέρα Αναστάσιο τον Κοτσόπουλο. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο κείμενο, το οποίο αυτό όντως είναι αποκαλυπτικό, και χαίρομαι πάρα πολύ που θα το αποκαλύψουμε και στο διαδίκτυο, και σας εσείς θα το ακούσετε, αλλά και στο διαδίκτυο. Η Εκκλησία μας, η Εκκλησία της Ελλάδος, μόλις ανέβηκε στον Αρχιεπισκοπικό θρόνο ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, ανάμεσα στις πολλές επιτροπές συνοδικές που οργάνωσε, πάρα πολλές επιτροπές, ίδρυσε και ένα γραφείο της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Συμβούλιο της Ευρώπης. Και επικεφαλής αυτού του γραφείου από το 1998 μέχρι σήμερα, επί 20-25 χρόνια πόσα είναι τώρα, ήτανε διευθυντής ο Μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος Χατζόπουλος, τοποθετημένος από τον Χριστόδουλο στο γραφείο αυτό στις Βρυξέλλες, και τον άφησε και ο Ιερώνυμος μέχρι πέρυσι, μέχρι το 22. Στη θέση τώρα του Μητροπολίτου Αχαΐας Αθανασίου τοποθετήθηκε ένας άλλος από το 23 και μετά, ο Αρχιμανδρίτης Απόστολος Καβαλιώτης, ο οποίος μάλιστα αυτές τις ημέρες μαζί με τις πολλές εκλογές επισκόπου που έγινε εξελέγει αυτός επίσκοπος Τανάγρας, και αυτός αντικατέστησε τον Μητροπολίτη Αχαΐας Αθανάσιο από το γραφείο της Εκκλησίας της Ελλάδος στις Βρυξέλλες. Γιατί. Τι να πει κανείς.
Ενώ ήταν ακόμη διευθυντής του γραφείου στις Βρυξέλλες ο Μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος, ορίστηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος να παρακολουθήσει ένα συνέδριο, μία συνέλευση, γενική συνέλευση της Αγγλικανικής Κοινωνίας του Αγγλικανισμού. Ξέρετε ότι οι Άγγλοι, ο Αγγλικανισμός είναι ένα παρακλάδι του Προτεσταντισμού. Αλλά αυτοί έχουν δική τους εκκλησία, η Αγγλικανική Εκκλησία, ο Αγγλικανισμός. Δεν είναι όπως οι Γερμανοί, οι Λουθυρανοί, οι Ευαγγελικοί, είναι Προτεστάντες και αυτοί βέβαια. Αλλά είναι Αγγλικανική. Η Εκκλησία ξεχωριστή έχει ως επικεφαλής μάλιστα τη Βασίλισσα ή τον Βασιλιά ή τον Βασιλιά της Αγγλίας. Ορίστηκε λοιπόν ο Μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος να πάει και να παρακολουθήσει αυτήν την Γενική Συνέλευση της Αγγλικανικής Εκκλησίας. Και όπως συμβαίνει όταν στέλνει η Εκκλησία ή οι Εκκλησίες κάποιον αντιπρόσωπο, επιστρέφοντας από αυτήν τη συνέλευση, υποβάλλουν μία έκθεση. Το έκανα κι εγώ πολλές φορές. Όταν πήγαινα σε διαλόγους, επιστρέφοντας από τους διαλόγους, έκανα μία έκθεση τι έγινε εκεί, τι παρατήρησα εκεί, στους διαλόγους εκεί. Ποια είναι αξιοπαρατήρητα, τι πρέπει να ενημερώσω την ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος, τι έγινε εκεί, όταν καταδικάσαμε την Ουνία. Όταν κάναμε τις συναντήσεις με τους παπικούς, κάθε φορά που γυρίζαμε, υποβάλαμε έκθεση στην Εκκλησία της Ελλάδος. Εδώ λοιπόν ο Μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος, όταν επέστρεψε από αυτήν την συνέλευση, η οποία έγινε τον Αύγουστο στο Λάμπεθ, κοντά στο Λονδίνο, έγραψε ο άνθρωπος έκθεση πεπραγμένων κατά τη 15η συνέλευση του Λάμπεθ, τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο του 22. Έκανε μία εισαγωγή και μία έκθεση και την υπέβαλε στην Εκκλησία της Ελλάδος. Την υπέβαλε αυτή τον Οκτώβριο του 22. Τελείωσε, υπέβαλε την έκθεση το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο την υπέβαλε την έκθεση αυτή στην Εκκλησία της Ελλάδος. Αυτή την έκθεση δεν την έμαθε ποτέ κανείς. Τι γράφει ο Μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος για τους Αγγλικανούς, δεν το έμαθε ποτέ κανείς. Και ποιος το έμαθε, και το μάθαμε και εμείς και το δημοσίευσα και στη Θεοδρομία, το έμαθε ένας χριστοδουλικός γνωστός δημοσιογράφος, ο Σωτήρης ο Τζούμας, ο οποίος έχει την ιστοσελίδα Εξάψαλμος. Εγώ παρακολουθώ την ιστοσελίδα Εξάψαλμος, διότι λόγω των διασυνδέσεων που έχει αυτός ο δημοσιογράφος, ο Χριστοδουλικός, ο Σωτήρης, ο Τζούμας, ο οποίος δεν είναι βέβαια στη δική μας τη γραμμή, την Ορθόδοξη, πάει μια από εδώ, μια από εκεί, η καρδιά του είναι στο Χριστόδουλο, τον εξυμνεί τον Χριστόδουλο και όλα τα Χριστοδουλικά. Αυτός λοιπόν φαίνεται πως λόγω κάποιας γνωριμίας που είχε με τον Μητροπολίτη Αχαΐας Αθανάσιο, του εζήτησε να δημοσιεύσει στην ιστοσελίδα του την έκθεση αυτή για την Αγγλικανική Εκκλησία. Και αφού δεν δημοσιεύθηκε, ο Μητροπολίτης Αχαΐας Αθανάσιος του έδωσε και τη δημοσίευση. Γράφει λοιπόν ο Τζούμας εισαγωγικά για την έκθεση, θα σας πω όμως από την έκθεση τι προκύπτει, που από εδώ αυτά που προκύπτουν και θα σας προειδεάσω και να έχετε το ενδιαφέρον σας τεταμένο, είναι ότι μέσα από την έκθεση προκύπτει το χάλι των Αγγλικανών με τους εγγάμους επισκόπους και τις επισκοπίνες, έχουν και ιεροσύνη των γυναικών, έχουν και επισκοπίνες. Και θα έρθει και εδώ σιγά σιγά. Θα έχουμε και εμείς ιεροσύνη των γυναικών. Οι Αγγλικανοί έχουν επισκοπίνες, έχουν δεσποτίνες. Τι γίνεται, τι χάλι υπάρχει με τις επισκοπίνες. Ένα χάλι αυτό το περιγράφει εδώ ο Αχαΐας. Και το δεύτερο με την ομοφιλοφιλία. Είναι υπέρ του γάμου των ομοφιλοφίλων η Αγγλικανική Εκκλησία. Και το γεγονός λοιπόν πως τόλμησε, και εγώ μέσα μου το χάρηκα, δεν τον εγνώριζα τον Αχαΐας Αθανάσιο, τόλμησε ένας εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος να υποβάλει μια έκθεση όπου ουσιαστικώς να επικρίνει τις επισκοπίνες και να επικρίνει την απόφαση της Αγγλικανικής Εκκλησίας για την ομοφιλοφιλία, την θάψαν την έκθεση. Και όχι μόνο θάψαν την έκθεση και την αποκαλύπτει τώρα ο Τζούμας,
αλλά η εκτίμησή μου είναι, χωρίς να είμαι βέβαιος, κάνω μία εκτίμηση, τον εξυνάγκασαν και σε παραίτηση. Γι' αυτό παραιτήθη από το γραφείο των Βρυξελών και έβαλαν άλλον τώρα. Έβαλαν τον Αθανάσιο Καβαλιώτη. Και μάλιστα αφήνει κάποιο υπενιγμό, χωρίς ο Τζούμας να το λέει σαφέστατα αυτό. Λέει ο Τζούμας, «Τιμητική μεν βιαστική δε αποστρατεία του Αχαΐας Αθανασίου». Ότι τον αποστράτευσαν, αλλά ήταν πολύ βιαστικά. Γιατί βιαστήκατε να τον αποστρατεύσετε? Δεν σας άρεσαν? Φανταστείτε, γράφει ένας επίσκοπος ορθόδοξος Έλληνας για τα χάλια του αγγλικανισμού, για τις επισκοπίνες και για την ομοφιλοφιλία που πάνε και την καθιερώνουν εκεί, και έρχεται η επίσημη εκκλησία της Ελλάδας, τον αποστρατεύει και στη θέση του βάζει κάποιον άλλο. Και η έκθεση, αν δεν τη δημοσίευε ο Τζούμας, δεν τη γνωρίζαμε. Λοιπόν, δεν θα σας τη διαβάσω την έκθεση όλη, το περιεχόμενο της είναι αυτή που σας λέω. Δηλαδή, μας λέει σε κάποιο σημείο, ήταν να γελάς, λέει, όταν έβλεπες φωτογραφίες, μια φωτογραφία με τους επισκόπους και τις επισκοπίνες, άνδρες και γυναίκες ξεχωριστά, όταν λειτουργούσαν και τα λοιπά, ξεχωριστά, οι άνδρες και οι γυναίκες, και μια φωτογραφία ξεχωριστά με τις συζύγους των επισκόπων ανδρών και γυναικών, άνδρες και γυναίκες. Γιατί οι άνδρες επίσκοποι είχαν γυναίκες συζύγους και οι γυναίκες επίσκοποι είχαν άνδρες συζύγους. Ξεχωριστά λοιπόν φωτογραφίες. Όσα δεν γράφει για την ομοφιλοφιλία εδώ, είναι, αγαπητοί μου, φοβερά. Γράφει για τη φωτογραφία. Την 29η Ιουλίου είχε προγραμματιστεί να φωτογραφηθεί η Ομίγυρη. Οι επίσκοποι φωτογραφήθηκαν σε διαφορετική φωτογραφία από τους συζύγους και από τις συζύγους. Αυτό σημαίνει ότι και στις δύο φωτογραφίες εμφανίστηκαν τόσο άρενες όσο και θύλης. Για την ομοφιλοφιλία εδώ και για την μια μελέτη που έκανε εκεί ο επικεφαλής ο Έλμπη, ας τα διαβάσετε, και όσοι έχετε ενδιαφέρον, το περιεχόμενο είναι αυτό που σας περιέγραψα, για να προχωρήσουμε και να τελειώσουμε. Το επόμενο άρθρο στα Διορθόδοξα είναι του πρωτοπρεσβυτέρου Ματθαίου Βουλκανέσκου, γνωστού μας ο πατήρ Ματθαίος, ο οποίος βρέθηκε στο Άγιον Όρος και είχε μία συνομιλία με τον Γέροντα Γαβριήλ, και από τη συνομιλία αυτή με τον Γέροντα Γαβριήλ μας έστειλε ένα κειμενάκι, στο οποίο ο Γέροντας Γαβριήλ λέει τα εξής: «Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού και μέλη της είναι μόνον όσοι έχουν ορθή πίστη, όσοι ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι αιρετικοί δεν είναι μέλη της Εκκλησίας. Καταδικάζονται, αναθεματίζονται και αποκόπτονται από το σώμα της Εκκλησίας. Η ψευδοσύνοδος της Κρήτης, που αναγνώρισε την εκκλησιαστικότητα στους αιρετικούς, μετέτρεψε το ένα σώμα της μιας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, η οποία έχει ένα πνεύμα, μία πίστη, ένα βάπτισμα, σε ένα τερατώδες σώμα, αφού το σώμα της Εκκλησίας πρέπει να έχει ένα πνεύμα, μία πίστη». Τώρα τι σώμα είναι αυτό, μια εκκλησία με αιρετικούς? Είναι ένα τερατώδες σώμα. Και συμπεραίνει ο Γέροντας Γαβριήλ ότι συνεπώς κακοποιείται, παραμορφώνεται και βλασφημείται το ένα ενιαίο και αδιαίρετο σώμα του Χριστού, πράγμα που συνιστά όχι μόνο εκκλησιολογική αλλά και χριστολογική αίρεση. Το επόμενο κείμενο είναι δικό μου. Βρέθηκα στις 26 Ιουλίου στην Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής στο Μιλοχώρι και μίλησα για την Αγία Παρασκευή. Και μετά, με βάση το κήρυγμα που έκανα εκεί, έγραψα και ένα κείμενο που δημοσιεύθηκε και στο διαδίκτυο με θέμα «Η μεγαλομάρτης Αγία Παρασκευή και η νέα τάξη πραγμάτων». Τι σχέση έχει η Αγία Παρασκευή με τη νέα τάξη πραγμάτων? Έχει σχέση εκ του αντιθέτου. Γιατί ενώ η Αγία Παρασκευή ήταν παρθένος από τα παιδικά της χρόνια και αγνή και άμμομη, η νέα τάξη πραγμάτων προωθεί ομοφιλοφιλίες, προωθεί μυθίες, προωθεί διαζύγια και όλα αυτά. Και κάνω εδώ από τις πρώτες αυστηρές, γιατί μιλώ για την αγνή και ομολογητική στάση της Αγίας Παρασκευής, από τις πρώτες
σκληρές δηλώσεις που έγιναν για τον Πρωθυπουργό μας τον Μητσοτάκη είναι του πατρός Θεοδόρου, που είπα ότι ο νεοεκλεγής Πρωθυπουργός ενθαρρύνθηκε από το μεγάλο μέρος του πληθυσμού που τον εψήφισε, όχι πάντως από την πλειοψηφία του υγιούς μέρους, αλλά από ακατήχητους και αδιάφορους συμπολίτες μας που ελάχιστα ή μηδενικά ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και αποβλέπουν μόνο στην καθημερινή ηλική τους επιβίωση. Για τον λόγο αυτό ούτε αυτοί ούτε ο Πρωθυπουργός συνειδητοποίησαν όσα ολέθρια πνευματικά έπραξε η κυβέρνηση την προηγούμενη τετραετία, όπως την αποδοχή και νομιμοποίηση της προδοτικής συμφωνίας των Πρεσπών, τα βλάσιμα μέτρα για τον κορονοϊό και τελικώς λέω τα πήγαινα σιγά σιγά οι αντίχριστες πολιτικές δυνάμεις μετρώντας τις αντιδράσεις των παραδοσιακών Ελλήνων, υποστηρίζοντας τις παρελάσεις υπερηφανίας των Κινέδων, εισάγοντας στα σχολεία την κατάργηση και διάκριση των φύλων, επιτρέποντας εύκολα, και λέω εδώ ότι βλασφήμισε ουσιαστικώς, τα έβαλε με το Θεό. Βλασφημούν τον Θεό, τα έβαλαν με το Θεό. Ένα άλλο άρθρο επίσης δυνατό που δικό μου που υπάρχει είναι πρωτοφανής αποστασία επισκόπων σε θέματα πίστεως. Μου τηλεφώνησε μάλιστα, δεν θα πω το όνομά του, για το άρθρο μου αυτό μου τηλεφώνησε ένας εκδότης ενός με πολύ καλή κυκλοφορία ορθοδόξου εντύπου και μου λέει «Πάτερ Θεόδωρε, θα δημοσιεύσω το κείμενό σας, αλλά μου επιτρέπετε να απαλείψω μόνο μία πρόταση». Εγώ λέω αν είναι να μεταδοθεί το πνεύμα του άρθρου, δεν πειράζει να απαλείψεις έστω και μια πρόταση αν είναι που σου φαίνεται πολύ αυστηρή και πολύ σκληρή. Δεν θα σας πω ποια πρόταση, ούτε θα σας πω ποιος είναι ο δημοσιογράφος. Ίσως κάποιοι το εντοπίσετε. Εδώ λοιπόν, αφού αρχίζω η πυρκαγιά και η πλημμύρα του οικουμενισμού, ήταν η περίοδος που είχαμε πυρκαγιές και πλημμύρες όταν το έγραφα το άρθρο αυτό. Το δεύτερο, επίγουσα ανάγκη αντίστασης και ομολογίας. Και στο τέλος γράφω εδώ για τους κληρικούς ότι η ψευδοσύνοδος για τους επισκόπους, η ψευδοσύνοδος της Κρήτης άνοιξε τους ασκούς του αιώλου. Δεν συγκρατούνται πλέον οι άνεμοι και οι καταιγίδες. Δεν θα παριθμίσω την αλυσίδα των κακών, το έχω πράξει πολύ και πολλάκις. Θα μνημονεύσω ελάχιστα μόνο από τα τελευταία απαράδεκτα και ανήκουστα στους αιώνες ατοπήματα κάποιων επισκόπων, ατοπήματα επισκόπων. Και τι μνημονεύω? Για τα οποία όμως καθίστανται συνυπεύθυνοι και όλοι οι άλλοι ιεράρχες που δεν καταδικάζουν αυτούς που τα είπαν και μάλιστα συνοδικός. Τι κάθεστε οι άλλοι και βλέπετε? Ποια είναι τα ατοπήματα? Α. Όσα ισχυρίστηκε για την ομοφιλοφιλία, δικαιώνοντάς την και εκ μέρους του Θεού, ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Γαβρίλ. Δεύτερο, η απαγγελία του συμβόλου της πίστεως, αυτό που σας είπα προηγουμένως, με την προσθήκη της αίρεσης του Φιλιόκβε από τον χειροτονούμενο επίσκοπο Φιλομιλίο της Αρχιεπισκοπής Αμερικής του Ελπιδοφόρου. Και η δημοσίευση σε περιοδικό της Ιεράς Μητροπόλεως Αλεξανδρουπόλεως του νέου ανθήμου, του πολλάκης προκαλέσαντος και σκανδαλίσαντος, η δημοσίευση λοιπόν φιλοεβραϊκού άρθρου όπου διδάσκεται ότι ο Μεσσίας δεν ήλθε ο Χριστός, αλλά θα έλθει, όπως πιστεύουν οι αρνησοί Χριστοί Εβραίοι μέχρι σήμερα. Και αυτός ο υπεύθυνος του περιοδικού που δημοσιεύθηκε το άρθρο αυτό είναι ο νεοεκλογής επίσκοπος Φλωρίνης. Ο νεοεκλογής επίσκοπος Φλωρίνης ήταν υπεύθυνος του περιοδικού αυτού όπου δημοσιεύθηκε, όπου λέει ότι δεν ήρθε ο Χριστός, θα έρθει. Τους το είπε ένας Εβραίος. Και πήγαινε μια μοναστική κοινότητα να ζητήσει τη γνώμη του Εβραίου του Ραβίνου. Και
τέταρτον από τα τοπήματα. Δεν έπρεπε αυτά να πάνε σε σύνοδο. Και τέταρτον, ο Μητροπολίτης Κύτρους Κατερίνης και Πλαταμόνος Γεώργιος παρέστησε, προσευχήθηκε κατά την χειροτονία, επίνεσε και ετοίμησε το νέο ποιμένα των Προτεσταντών Ευαγγελικών της Κατερίνης. Τον κατέστησε ουσιαστικά ποιμένα και συνδιάδοχο των Αγίων Αποστόλων. Συγχαίρω που εξελέγεις εδώ να ποιμάνεις αυτούς τους ανθρώπους εδώ. Όλοι οι προκάτοχοι του καινοτόμου επισκόπου, ο Βαρνάβας, ο Αγαθόνικος και όλοι μας, και μάλιστα οι δύο πρόσφατοι Βαρνάβας και Αγαθόνικος, θεωρούσαν αιρετικούς τους λεγόμενους Ευαγγελικούς. Σας το είχα πει την άλλη φορά. Λέγαμε στην Κατερίνη υπάρχουν Ευαγγελικοί, αιρετικοί. Αυτός πήγε εκεί για να συγχαρεί την εκλογή επισκόπου των Ευαγγελικών. Τι κάνει η Σύνοδος? Δεν είναι αυτά ατοπήματα πρωτοφανής αποστασία με ατοπήματα επισκόπων? Ποιος ακούει? Μετά ένα άρθρο είναι «Τα φανάρια να βοσβήνουν» του Πορφυρίτη πάλι. «Ο Χριστός είναι το φως» και αντιλαμβάνεστε τι λέει το άρθρο. «Το φανάρι μπορεί να βοσβήνει η Κωνσταντινούπολη, ο Χριστός είναι μόνο. Μην περιμένουμε φως από το φανάρι». Τελειώνουμε. Ο Ελευθέριος Κοσμίδης επίσης αναφέρεται πάλι στην χειροτονία, ο Μητροπολίτης Κύτρους σε χειροτονία Ευαγγελικού. Ο Κωνσταντίνος Ναυπλιώτης, αυτό είναι εξαιρετικά ενδιαφέρον άρθρο, δεν θα σας το αναλύσω, θα σας πω μόνο δυο λόγια. Ο συγγραφέας ο Κωνσταντίνος ο Ναυπλιώτης ήταν ένας πολύ καλός αντιαιρετικός συγγραφέας και τον χρησιμοποιούσε και η Εκκλησία της Ελλάδος και κάποιες Μητροπόλεις ως αντιαιρετικό, πολύ καλά καταρτισμένο αντιαιρετικό συγγραφέα εναντίον αιρέσεων. Εδώ λοιπόν μας έχει ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κείμενο, εγώ το χάρηκα πάρα πολύ και ο πατήρ Σεραφείμ το χάρηκε πολύ, που συνδέεται με τον Ναυπλιώτη και επικοινωνούν. Με τι τίτλο? «Άγγελος Σικελιανός και Αποκρυφισμός». Έχετε ακούσει όλοι για τον Άγγελο Σικελιανό από τα σχολικά μας χρόνια. Ξέρουμε ότι ήταν μεγάλος λογοτέχνης και μεγάλος ποιητής ο Άγγελος Σικελιανός, ακόμη και υποψήφιος για βραβείο Νόμπελ προβαλόταν κτλ. Φίλος του Καζαντζάκη. Αυτός λοιπόν ο Άγγελος Σικελιανός είναι αποκρυφιστής, είναι μασόνος. Και παρουσιάζει εδώ ο Ναυπλιώτης όλα τα στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι ο Άγγελος Σικελιανός, Στέφανε, σίγουρα έχεις ασχοληθεί με τον Σικελιανό και έχεις διδάξει και ποίηματά του στο σχολείο. Ορισμένα μόνο. Πολύ δυνατός ποιητής, πολύ μεγάλο ταλέντο. Αν σας διαβάσω τώρα, θα σας διαβάσω μόνο ένα περιστατικό που αξίζει να το ακούσετε. Το διηγείται ο Καζαντζάκης. Ότι τόσο πολύ είχε παρασυρθεί από τον αποκρυφασμό και από τη δυνατότητα του σατανά, ότι είχε την εντύπωση ότι μπορεί να αναστήσει και νεκρούς. Και διηγείται ο Καζαντζάκης, ο Καζαντζάκης διηγείται, παρόντος του Καζαντζάκη, απόπερα του Σικελιανού, να αναστήσει νεκρό. Του πήγαν νεκρό. Ακούστε λοιπόν τη διήγηση του Καζαντζάκη. Τι κάνουν οι σατανιστές και πώς ξεφτελίστηκε ο Σικελιανός, ο αποκρυφιστής. Και έχει άλλα, εγώ θα σας διαβάσω μόνο αυτό. Λέει λοιπόν ο Καζαντζάκης, διήγηση Καζαντζάκη, μασόνος και αυτός αποκρυφιστής, ο Μέγας Καζαντζάκης. Λέει λοιπόν ο Καζαντζάκης για το φίλο του το Σικελιανό. Μένουμε οι δύο σε ένα εξοχικό σπίτι, μέσα σε πευκόνα, στην άκρα της θάλασσας. Διαβάζαμε Ντάντε και Παλαιά Διαθήκη και Όμηρο. Χαρμάνι. Μου απάγγελνε με τη βροντερή φωνή του στίχους δικούς του. Κάναμε μακρινούς περιπάτους. Ήταν οι πρώτες μέρες της γνωριμίας μας ταραβωνιάσματα. Χαρά μεγάλη που είχα βρει έναν άνθρωπο να μην μπορεί να αναπνέει παρά στο πιο αψηλό πάτωμα της επιθυμίας. Γκρεμίζαμε και δημιουργούσαμε τον κόσμο. Τον γκρέμιζαν τον κόσμο. Δεν τους άρεσε ο κόσμος, θα έκαναν αυτοί καινούριο κόσμο με τη μασονία. Γκρεμίζαμε και δημιουργούσαμε τον κόσμο. Ήμασταν και οι δύο σίγουροι πως η ψυχή είναι παντοδύναμη.
μονάχα που αυτός νόμιζε πως η ψυχή η δική του είναι παντοδύναμη. Εγώ, λέει ο Καζαντζάκης, νόμιζα πως γενικά η ψυχή του ανθρώπου είναι παντοδύναμη. Ο Σικελιανός έλεγε η δική μου ψυχή είναι παντοδύναμη. Ένα δειλινό που ετοιμαζόμασταν για το βραδινό μας περίπατο και στεκόμασταν ακόμη στο κατόφλι και κοιτάζαμε τη θάλασσα, να σου και καταφτάνει τρεχάτος ο ταχυδρόμος του χωριού. Έβγαλε από την τσάντα του και έδωκε ένα γράμμα στο φίλο μου και ύστερα στο αυτί του ταραγμένος του είπε «Έχετε ένα μεγάλο δέμα έξω», είπε ο ταχυδρόμος με φοβισμένη φωνή. Ο φίλος μου, ο Σικελιανός, δεν τον άκουσε. Διάβαζε το γράμμα και το πρόσωπό του είχε γίνει κατακόκκινο. Άπλωσε το χέρι και μου το έδωσε. «Διάβασε», μου είπε. Πήρε το γράμμα και διάβασα. Του γράφε κάποια κυρία. «Βουδάκι μου», Βούδας, «βουδάκι μου», στον Σικελιανό, «βουδάκι μου, ο καημένος ο γείτονάς μας ο Ράφτης πέθανε. Σου το στέλνω και σε παρακαλώ να τον αναστήσεις». Του γράφε η γυναίκα. Ο φίλος μου με κοίταξε με αγωνία. Κοίταξε ο Σικελιανός τον Καζαντζάκη με αγωνία. Και με ρώτησε, «νομίζεις είναι δύσκολο να τον αναστήσω?» Σήκωσε τους ώμους. Ο Καζαντζάκης τουλάχιστον πιο λογικός ήτανε. Σήκωσε τους ώμους. «Δεν ξέρω», αποκρίθηκα. «Πάντως είναι δύσκολο πολύ». Μα ο ταχυδρόμος βιάζονταν. Το έφερε απ' έξω τον νεκρό. Σε δέμα. «Δεν ξέρω», αποκρίθηκα. «Πάντως είναι δύσκολο». Μα ο ταχυδρόμος βιάζονταν. «Τι να το κάνω το δέμα», ρώτησε και σήκωνε το πόδι του να φύγει. «Φέρτο», είπε ο φίλος μου, ο Σικελιανός, απότομα και στράφηκε πάλι και με κοίταξε, λες και περίμενε να του δώσω κουράγιο. Μα μαθαίναμε ποτέ για τον Σικελιανό αυτές τους τις βλακίες? Μόνο τα αδερφικά σου. Τον είχαμε σε πολύ ψηλά. «Μα εγώ», λέει ο Καζαντζάκης, «ένιωθα δυσφορία, μεγάλη και σώπαινα. Σταθήκαμε αμήλυτοι και περιμέναμε. Ο ήλιος έγερνε να βασιλεύσει. Η θάλασσα είχε γίνει σκούρα τριανταφυλιά. Ο φίλος μου δάγκανε τα χείλη και περίμενε. Τι θα κάνω τώρα? Θα τον αναστήσω?» Σε λίγο δυο χωριάτες φάνηκαν και σήκωναν ένα φτωχικό φέρετρο. Ήταν μέσα ο Ράφτης. «Ανεβάστε τον απάνω», πρόσταξε ο φίλος μου. Και το λαμπρό πρόσωπό του είχε σκοτεινιάσει. Στράφηκε πάλι και με κοίταξε. «Τι λες?», με ρώτησε πάλι και κάρφωσε στα μάτια μου τη ματιά του ανήσυχη. «Τι λες, θα μπορέσω?» «Δοκίμασε», αποκρίθηκα. «Εγώ θα πάω περίπατο». Ο Καζαντζάκης το έσκασε. Πήρα γυαλό και ανάσαινα βαθιά τη μυρωδιά του πεύκου και της θάλασσας. «Τώρα θα φανεί», συλλογιζόμουνα, «αν είναι θεατρίνος ή αν είναι επικίνδυνα απότολμη ψυχή. Επικίνδυνα απότολμη ψυχή, έτοιμη να πεθυμίσει και να επιχειρήσει τα αδύνατα. Θα δοκιμάσει να αναστήσει τον νεκρό ή, παμπώνυρος, θα φοβηθεί το γελίο και θα πάει κρυφά και ήσυχα να κοιμηθεί στο κρεβάτι του. Απόψε θα φανεί». Έτρεμα που ζυγιάζονταν έτσι μπροστά μου η ψυχή του φίλου μου και περπατούσα γρήγορα αναστατωμένος. Τι θα κάνει? Ο ήλιος είχε πια βουτήξει το πρώτο σκούξιμο της κουκουβάγιας. Το πρώτο σκούξιμο της κουκουβάγιας ακούστηκε μέσα από τα πεύκα, θλιμμένο και τρυφερό. Οι μακρινές βουνοκορφές άρχισαν να λιώνουν μέσα στο σούρουπο. Μάκρυνα επίτηδες τον περίπατό μου, γιατί ένιωθα δυσφορία να γυρίσω σπίτι. Πρώτα-πρώτα με ενοχλούσε η παρουσία του νεκρού. Ποτέ δεν μπόρεσα να αντικρίσω νεκρό χωρίς να ανατριχιάσω από αηδία και φόβο. Ο μεγάλος. Και ύστερα,
γιατί ήθελα να αναβάλω όσο μπορώ να δω πώς θα φερθεί στην κρίσιμη αυτή στιγμή ο φίλος μου, ο Μέγας, ποιητής και λογοτέχνης. Όταν έφτασα στο σπίτι, το δωμάτιο του φίλου μου, από πάνω από το δικό μου, ήταν κατάφωτο. Δεν είχα κέφι να δειπνήσω. Έπεσα στο κρεβάτι να κοιμηθώ. Μα πού να κλείσω μάτι. Από πάνω μου όλη τη νύχτα άκουγα σιγανά μου κριτά και το κρεβάτι να τρίζει. Και ευθύς ύστερα βήματα βραγιά πάνω κάτω, πολλή ώρα και πάλι μου γκριτά και το κρεβάτι να τρίζει. Όλη τη νύχτα. Κάποτε άκουσα το φίλο μου να αναστενάζει βαθιά και να ανοίγει το παράθυρο σαν να πλαντούσε και ήθελε να πάρει αέρα. Είχα πια κουραστεί για τα ξημερώματα, με πήρε ο ύπνος. Άργησα να ξυπνήσω και να κατέβω κάτω. Ο φίλος μου κάθονταν μπροστά στο τραπέζι. Το γάλα μπροστά του έμεινε ανέγκυχτο. Τρόμαξα όταν τον είδα. Δυο μεγάλοι γαλάζιοι κύκλοι είχαν απλωθεί γύρω από τα μάτια του και ήταν χλωμός-χλωμός και τα χείλια του κάτασπρα. Δεν του μίλησα, κάθισα δίπλα του στενοχωρεμένος και περίμενα. Και μου είπε, έκαμα ό,τι μπορούσα, σαν να ήθελε να δικαιολογηθεί. Θυμάσαι πως ανάστησε ο προφήτης Ελισαίος τον νεκρό. Ξάπλωσε ολοκορμής απάνω του, κόλλησε το στόμα του στο στόμα του νεκρού και του φυσούσε την πνοή του και μούγκριζε. Γι' αυτό άκουγε μούγκριτά. Το ίδιο έκανα κι εγώ. Σώπασε και σε λίγο είπε, όλη η νύχτα του κάκου. Θαυμασμός με είχε κυριέψει, λέει ο Καζαντζάκης. Κοίταζα τον φίλο μου και τον καμάρωνα. Καλό καμάρι. Να καμαρώνεις τέτοιους φίλους. Είχε μπει στο γελίο, μα το είχε ξεπεράσει. Είχε φτάσει στο τραγικό σύνορο της παραφροσύνης και τώρα γύριζε και κάθονταν αντίκραμου εξαντλημένος. Σηκώθηκε, πρόβαλε ως το κατόφλι, κοίταξε μπροστά του τη θάλασσα, σφούγγιξε το μέτωπό του που μαργαριτώνονταν με χοντρές τάλες υδρότα. Και τώρα στράφηκε και με ρώτησε, τι να κάνω. Φώναξε τον παπά να έρθει να τον θάψει, αποκρίθηκα. Και εμείς πάμε να κάνουμε τη βόλτα μας στην άκρα της θάλασσας. Τον πήρα χειραγκαλιά, το μπράτσο του έτρεμε. Βγάλαμε τα παπούτσια μας, ξεκαλτσωθήκαμε, σαλαβουτούσαμε στο ακρογιάλι και δροσερεύαμε. Δεν μιλούσε, μα ένιωθα πως η δροσιά της θάλασσας και το ήσυχο φουρφούρισμά της τον γαλήνευαν. «Ντρέπομαι τελικά», μου είπε στο τέλος. «Η ψυχή λοιπόν δεν είναι παντοδύναμη». «Δεν είναι ακόμα», αποκρίθηκα, «θα γίνει». Παλικαριά μεγάλη να θες να ξεπεράσεις τα σύνορα του ανθρώπου, μα παλικαριά μεγάλη και να αναγνωρίζεις χωρίς τρόμο τα σύνορα και να μην απελπίζεσαι. Θα χτυπούμε τα κεφάλια μας επάνω στα κάγκελα, πολλά κεφάλια θα γίνουν θρήματα, μα μια μέρα τα κάγκελα θα σπάσουν. «Εγώ θα ήθελα να είναι το κεφάλι μου που θα σπάσει», είπε, και πέταξε με πείσμα ένα μεγάλο κοχλάδι στη θάλασσα. Εγώ, φώναξε, κανένας άλλος. Χαμογέλασα, εγώ. Αυτή ήταν η φοβερή φυλακή, χωρίς πόρτες, χωρίς παράθυρα του φίλου μου, και διηγείται κι άλλα από επισκέψεις του στο Άγιον Όρος, ο Καζαντζάκης με το φίλο του τον. Σας το διάβασα αυτό για να δείτε τους μασόνους, τους αποκριθιστάς και το χάλι τους, τον Σικελιανό και τον Καζαντζάκη, που πήγε ο Αρχιεπίσκοπος της Κρήτης και προσκύνησε μπροστά στον τάφο του Καζαντζάκη και δημοσίευσε με άλλα άρθρα στη Θεοδρομία σχετικά. Τώρα έχω και τελειώνω. Δεν πειράζει. Έχω και δυο-τρία άρθρα για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Δεν θα τα διαβάσω. Ένα άρθρο χαριτωμένο του Ιωάννη Αθωνίτη, του Μιχαήλ Τσακυρίδη, ενός πολυτέκνου Αγιαντονίτη παλιού, που ερχόταν στον Άγιο Αντώνιο, πολύτεκνος, δεν αποτυχήθηκε και μας άφησε.
αλλά γράφει ένα άρθρο για τις ταυτότητες πολύ καλό και ένα άρθρο του Παντελή Λαμψιώτη για τις ηλεκτρονικές ταυτότητες. Θα διαβάσω μόνο 2 λεπτά και τελειώνω. Ένα χαριτωμένο κείμενο αυτού του Ιωάννη Αθωνίτη για έναν γερο Ισάκ στο Άγιον Όρος που πήγε μια ομάδα και τον ρώτησε «Γερο Ισάκ, να πάρουμε τις νέες ταυτότητες». Και ακούστε τώρα τι διάλογος διαμύφθηκε εδώ, χαριτωμένος, σύντομος. «Επάνω σε μια αυτοσχέδια ξύλινη σκαλίτσα έκοβε με ένα παλαιό κλαδευτήρι ο γερο Ισάκ τα όρημα πορφυρά σταφύλια από την κλιματαριά του κελιού του. Σταθήκαμε κι εμείς ακάλεστοι κάτω από τη σκερή δροσιά της κλιματαριάς και αφού τον χαιρετήσαμε τον ρωτάμε με αγωνία «Πάτερ, να πάρουμε τις νέες ταυτότητες, τι λέτε?» Μας κοίταξε με γλυκό φιλόξενο βλέμμα αν και τον διακόπταμε και μας απαντά με ζέση «Όχι και όχι και πάλι όχι», χτυπώντας το πόδι του στη σκάλα έτοιμη να γύρει και να πέσει. «Όχι, όχι, να μην πάρετε τις νέες ταυτότητες». «Μα πάτερ, γιατί όχι, γιατί όλο τόσο αρνητικοί είστε οι καλόγυροι?» ρώτησε ένας λίγο οξύθυμος και ισχυρογνώμων προσκυνητής από την παρέα μας. «Σαν τον μεταξά κι εσείς, όλο όχι λέτε οι καλόγυροι». Και απαντά ο γερο Ισάκ, τι ωραία. «Παιδάκι μου, όταν τίθεται πειρασμός και σκάνδαλο για την ψυχή και για την σωτηρία μας, τότε και μεταξάδες γινόμαστε, δίχως μεταξωτά λόγια και να γραγαλίζουν τα αυτιά, τα μεταξωτά λόγια. Άμα είναι για να σωθούμε και μεταξάδες, καλά έκανε ο μεταξάς, έσωσε την Ελλάδα. Και πού είναι το δαιμονικό σε αυτές τις νέες ταυτότητες?» Τον ρωτήσαμε και απαντά. «Μόνο και μόνο που επιβάλλονται με τη βία υποχρεωτικά είναι ένα τεκμήριο δαιμονικότητας, όπως και τα εμβόλια, με το ζόρι να μας εμβολιάσουν. Επίρρηστε αυτή η ταυτότητα θα ταυτίζεται με το βασίλειο της ηλεκτρονικής παγκόσμιας κυβέρνησης που έχει για φλάμπορο το 66. Βλέπετε σήμερα όλα σε ένα δίκτυο βρίσκονται, κάρτες, φακελώματα, ρούχα, ακόμη και αυτά τα χαρτιά υγείας στο αποχωρητήριο έχουν επάνω τους το 666, το barcode. Και σε αυτό το αφεντικό δίνουν λογαριασμό. Μα γρήκα και τούτο, σκέψου και αυτό, αυτό είναι πολύ καλό, προσέξτε το. Έχετε κλειδιά έξω στον κόσμο?» «Βεβαίως, πάρα πολλά. Ολόκληρη αρμαθιά. Αφού κατέχουμε υπεύθυνες θέσεις στη δουλειά μας, έχουμε πολλά κλειδιά. Ο γερο Ισάκ, κι αν σας λέγανε πως από εδώ και στο εξής θα έχετε μόνο ένα κλειδί για όλα, για το σπίτι, τα συρτάρια σας, το αυτοκίνητό σας, το εξοχικό σας, το χρηματοκιβώτιό σας, θα σας άρεσε?» «Όχι και κακή ιδέα», απαντήσαμε. «Όμως αν το χάσουμε και το βρει κάποιος άλλος, θα μας ξαφρίσει ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Ό,τι έχουμε παντού, στο στυρτάρι, εδώ, εκεί, αφού θα έχουμε ένα κλειδί, θα μας τα πάρει όλα, αν το βρει κάποιος άλλος. Τα βλέπεις?» λέει ο γερο Ισάκ. «Και για φαντάσου σε αυτό το κλειδί επιπλέον να έχουν και άλλη εξουσία επάνω του που εσύ δεν τους γνωρίζεις. Νομίζεις πως εσύ έχεις το κλειδί, αλλά έχουν και άλλοι το κλειδί. Να ξέρουν πότε και ποιες πόρτες ανοικοκλίνεις, αλλά και να έχουν την εξουσία επιπλέον να το καταργούν όποτε θέλουν και εσύ κακόμερος να κάθεσαι έξω από το σπιτικό σου νηστικός και διψασμένος σαν τις μωρές παρθένες και να μην μπορείς να μπεις μέσα». Ένα αντίστοιχο διάβαζα αυτές τις ημέρες, το λέω για επιχειρήματα. Ορική θα γίνει με το ψηφιακό χρήμα, όταν δεν θα έχουμε ρευστά. Βλέπετε μερικές φορές που πηγαίνουμε στα μάρκετ και χαλάνε το κομπιούτερ. Ενώ δεν έχουμε ταμείο. Φανταστείτε λοιπόν να μην έχεις ρευστά και να χαλάσουν όλα τα ταμεία αυτά και τα τηλέφωνα και να μην μπορείς να ψωνίσεις, αν έχουμε μόνο ψηφιακό χρήμα. Έτσι θα είναι και αυτές οι νέες ταυτότητες, τις οποίες δεν θα παραχωρήσουμε απλώς τα κλειδιά μας, αλλά ολάκληρη τη ζωή μας, την ελευθερία μας και την περιουσία μας. Το εννοήσατε?» λέει ο γέρος Ισάκ. Σιωπήσαμε χωρίς να έχουμε τι να απαντήσουμε.
φιλήσα με το ασκητικό του χέρι που μύριζε αγιότητα και φρεσκάδα από κλίμα, και αφού τον χαιρετήσαμε τον αφήσαμε ήσυχο να κόβει τα βαρυφορτωμένα τσαμπιά από την κρεβατίνα, καθώς εμείς σουρουπώνοντας παίρναμε πάλι το καλτερίμι για το επόμενο μοναστήρι κάτω από την βαθιά και καθενικτική σκιά του γέρο Άθωνα. Ήταν λοιπόν το νέο τεύχος της Θεοδρομίας που σας παρουσίασε σήμερα με όσα προλάβαμε να σχολιάσουμε, αλλά νομίζω πως είναι χρήσιμα και είναι χρήσιμα και σε αυτούς που θα τα ακούσουν από το διαδίκτυο. Της θεωρίας εγένου, Υιος Ιηθ και της πράξεως. Νηστεία, αγρυπνία, προσευχή, ουράνια, χαρίσματα λαβών. Όθεν πρέσβευε το Κυρίο υπέρ ημών, τον πίστη κραυγαζόντων σοι. Δόξα το φως ελάμψαντι εν σοι, δόξα το σε στεφανώσαντι, δόξα το σε Θεώσαντι, Χριστό και Αγιάσαντι.